Πάμε τώρα να κάνουμε μια σύνδεση με τον πιο ορεινό Δήμο της Ελλάδας. Θα πάμε στα Άγραφα, θα συναντήσουμε τον Δήμαρχο. Είναι ο κύριος Αλέξης Καρδαμπίκης εκεί μαζί με τα παιδιά από τη Γρανίτσα. Καλημέρα σας. Καλημέρα, χρόνια πολλά σε εσάς και σε όλο τον κόσμο. Και στο κανάλι σας χρόνια πολλά, στο φιλόξενο κανάλι για το Δήμο Αγράφων. Δήμαρχε, να μας πείτε μια τακάλαντα, γιατί έχετε φέρει εκεί τα παιδιά και μετά εδώ να σας ακούσουμε. Βεβαίως, είναι δυνατή ομάδα εδώ πέρα, θα πούνε καλά τα παιδιά. Παιδιά, πάμε. Πάμε. Χρόνια πολλά. Λοιπόν, χρόνια πολλά. Ευχαριστούμε. Μπράβο. Εμείς ευχαριστούμε για αυτή, εμείς ευχαριστούμε για όλα. Είστε καλεσμένοι στα Άγραφα, σας το έχουμε ξαναπεί. Πότε να βρούμε, μακάρι να βρούμε το χρόνο. Έχω πάει και στη Γρανίτσα. Έχω να πάω πάρα πολλά χρόνια. Και να σου πω κάτι, και ωραία θέα από πίσω, ρε παιδί μου. Πρόσεξε τώρα. Δήμαρχε, τον φτιάξανε το δρόμο να πηγαίνουν τα παιδιά στο σχολείο ή ακόμα? Όχι βέβαια. Περάσαν τόσοι μήνες και ακόμα, Είναι αρμοδιότητα της περιφέρειας Θεσσαλίας αυτός ο δρόμος. Πρόσεξε τώρα, είναι εκεί, πρόσεξε. Το είχαμε φιλοξενήσει πέρσι στην... Να το πούμε, το είχαμε φιλοξενήσει πέρσι στην ώρα Ελλάδος. Ευτυχώς είναι καλός και τα παιδάκια πάνε σχολείο. Είναι ένας δρόμος, Δήμαρχε, που περνάνε τα παιδιά με το σχολικό λεωφορείο και αν βρέχει, κινδυνεύει να τα παρασύρει χήμαρος. Και ακόμα λέει δεν έχουν φτιάξει το δρόμο. Που είναι στην Ευρυτανία. Έχουν γυρίσει οικογένειες. Συγγνώμη να πω, είναι στην περιφέρεια Θεσσαλίας. Είναι τα παιδάκια από την περιφέρεια Θεσσαλίας που έρχονται στα σχολεία τα δικά μας. Στα δικά σας σχολεία είναι. Γιατί εσείς τι πιάνετε τώρα, Ευρυτανία, πιάνετε ή Τολοκαρνανία? Ευρυτανία είμαστε. Εμείς είμαστε Ευρυτανία, αλλά παιδάκια από τη μεριά της Αργυθέας έρχονται στο σχολείο του Ραυτοπούλου. Αυτά τα παιδάκια πέρυσι δεν καταφέραν για αρκετές μέρες να μην πάνε στο σχολείο τους, γιατί ο δρόμος δεν είναι δρόμος. Δηλαδή ουσιαστικά δεν μπορούσε να έχει πρόσβαση ούτε 4x4 ούτε κανένα αυτοκίνητο. Και ακόμα δεν τον έχουν φτιάξει. Υπάρχει μια καθυστέρηση από την περιφέρεια. Η περιφέρεια Θεσσαλίας έχει την ευθύνη για αυτό το δρόμο. Μα κάνε να το φτιάξουν. Ήταν αφορμή τα κάλαντα για όλο αυτό που λέει Βλαβία τώρα. Όχι, γιατί να σου πω κάτι. Είναι δύσκολες οι συνθήκες εκεί, πάρα πολύ. Γυρνούν οι οικογένειες με τα παιδιά τους, επιστρέφουν και στην Ευρυτανία και πηγαίνουν τα παιδιά τους εκεί στο σχολείο. Το λιγότερο που μπορούμε να κάνουμε ως πολιτεία είναι να έχουμε ασφαλείς δρόμους για τα παιδιά μας. Δεν είναι δυνατόν να βλέπουμε εικόνες το 2022 που φεύγει, τώρα ήρθε το 2023, να πλημμυρίζει ένας δρόμος και να μην μπορεί να περάσει το λεωφορείο. Τα παιδιά, οι παππούδες, οι γιαγιάδες να θέλουν να πάνε σε ένα γιατρό. Δεν είναι μόνο το σχολείο που είναι το καθημερινό δρομολόγιο. Μπορεί να υπάρχει και κάτι έκτατο και μακάρι να μην υπάρχει. Να πέσει στον γκρεμό. Γιατί εκεί παρόλο που υπάρχει χήμαρο δεν κάνει τίποτα. Είναι το βασικό επάγγελμα το κτηνοτρόφο. Ακριβώς. Και από εκεί μεταφέρουν τις ζωοτροφές τους και πουλάνε το γάλα. Δήμαρχε, κάντε ό,τι μπορείτε να πιέσετε. Εμείς είναι μια καλή αφορμή αυτή τώρα με τα κάλαντα που ακούστηκε πάλι. Αυτό εγώ το γνώριζα που το επισήμανε η Βλαβία. Να ακουστείτε. Ναι, εγώ θα πω και δύο προτάσεις που κάναμε πριν από λίγο καιρό και πιστεύω οι οποίες δεν στοιχίζουν τίποτα στο κράτος. Δηλαδή, να μειωθεί ο ΦΠΑ στα άγραφα, όπως έχει γίνει σε κάποια νησιά, έτσι κι αλλιώς εδώ ο τζίρος είναι πολύ λίγος.
Και αυτό θα είναι ένα κίνητρο για να γίνουν κάποιες επενδύσεις, όπως έχουμε κάνει και μια πρόταση στο γραφείο του Πρωθυπουργού και σε πολλούς υπουργούς και όλα αυτά. Συγκεκριμένα να μπορούμε να πάρουμε νέους επιστήμονες για 5 χρόνια, όπως παίρνουμε ανθρώπους 55-67 μέσω του ΟΑΕΔ. Θα μπορούσαμε να πάρουμε νέους επιστήμονες στα χωριά, να αλλάξει η νοοτροπία, να πάρουμε γεωπόνους, κτηνιάτρους, μηχανικούς. Μακάρι να σας ακούσουν. Για να αντίστροφη μέτρηση. Αυτή είναι η εικόνα. Κάποια στιγμή έτσι να έχουμε πολύ χρόνο, εμείς δεν γκρινιάζουμε, θέλουμε όμως να γίνονται αυτονόητα. Είναι κάποια πράγματα που πρέπει να γίνουν. Δίκαια αιτήματα είναι. Και έχετε δίκιο. Εμείς θέλουμε να τα ξαναπούμε. Κλείνουμε την χρονιά μαζί σας, από το πιο ωραίο Δήμο της Ελλάδας. Καλημέρα σε όλους.